Καλησπέρα ομάδα. Βρισκόμαστε στο Athens Motor Festival. Ήρθαμε εδώ πέρα στη Σαββατοκύριακο. Μόλις τώρα τελειώσαμε. Αυτό είναι το περίπτερό μας. 4-1-2 Βρήκα και εγώ την ώρα να μιλήσω. Μιλάει άλλο στα ηχεία. Θανάση, για πες μας εδώ, πώς τη βλέπεις τη φάση, τριήμερο, βασικά διήμερο και σήμερα. Δυόμισα ημέρο. Δυόμισα ημέρο. Ωραία θα είναι. Έκανα μια γύρα. Έκανα μια γύρα τα μηχανάκια. Πήγα να πω ότι μηχανάκια έχουμε και τέτοια, αλλά μιλάει εκφανική σου φιλέ, γιατί τώρα είναι πολύ πιο δυνατός από μένα σε ήχο. Εντάξει, όχι, πιστεύω θα ακούγουμε. Έχουμε τα κονέμεις με την κόμμα. Έχουμε τα κονέμεις, βλέπετε. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι οι συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες έχουν αρκετές βελτιώσεις και προστατευτικά για να γίνεται πιο εύκολα. Πάμε όχι για να γίνεται πιο εύκολα, για να μην χαλάνε οι μοτοσυκλέτες, αφού στην προπόνηση υπάρχουν πολλές πτώσεις όπως είναι το λοιπόν. Πολύ σωστά. Έχουμε λοιπόν, βλέπουμε, παρατηρούμε μανιτάρια που λέμε τα κάγκελα στις τα πατρίματα της έλας πίσω. Τα πατάκια έχουν επανεχθεί κανένας δεν μπορούν να κάθονται πάνω. Αλλάζει ο τρόπος που έχει τις ταχύτητες και το γκάζι. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε σταν με τρεις μηχανές και με σούπερ μοτάρ που είναι ο Διονύσης ο Κάνδυλας. Τα παιδιά είναι από τη Βουλγαρία οι άλλοι δύο με τις τρεις μηχανές. Ένα και ένα πρόβλημα λες να ακούει εκεί πάνω. Ακούει! Ακούς Δημήτρη! Για φωνά, αν ακούς κάνει μια κολοτούμπα. Όχι, ακούει! Ακούει! Ωχ, αρχίζει! Αρχίζει! Ωχ, ωχ! Δημήτρης Κοντιάκος! Αντρέας Χωριάκος! Έρχεται αποκλειστικά από το Λουτράκι! Έτσι! Ενός... Να το να! Ξεκινάει! Ξεκινάει! Έτσι ήρθε το Λουτράκι! Κοιτάξτε τι κάνει! Ωχ, Παναγία! Τι έκανε ρε μάλλον! Δεν ακούω ρε παιδιά, πάμε λίγο για την πρόσωπο! Πάμε λίγο! Θα μας τρελάτησε άσχετα! Μήπως πρέπει να πας εσύ τώρα να κάνεις το σημείο προσγείωσης του καρναβόνο για να καταλάβεις που πρέπει να πας. Θα πάω. Θα σε περιμένουμε! Για δώστε τον ακύρο πρόσωπο! Δώστε τον ακύρο πρόσωπο τώρα που είναι χαμηλά και ακούει! Ομάδα καλησπέρα. Λίγο κλεμμένο από το φίλο Ατρέα. Αλλά τι να κάνουμε, δεύτερη μέρα Motor Festival. Και είμαστε εδώ στο δυνατό μας περίπτερο. Πάντα με Ρίγκο TV. Πάντα με Ρίγκο TV είναι. Καλησπέρα ομάδα. Λίζα. Μίλησες στην ομάδα για το συμβάν του ατύχημα που είχαμε. Όχι, δεν μίλησα. Παιδιά, είχαμε ένα ατύχημα εδώ με το σουπιαράκι. Στεναχωρήθηκε. Του πέσαν τα μουτσούνια. Ήταν κάπου εδώ αυτά.
το οποίο δεν βγήκε. Και γι' αυτό η συνέπεια ήταν να την πληρώσουν οι φίλοι του Μοντώνιου. Αλλά όλα καλά. Τι να κάνουμε. Δεύτερη μέρα θα σας περιμέναμε, γιατί αυτό το βίντεο θα μονταριστεί αργότερα. Οπότε καλό να είναι να ήσασταν όλοι εδώ. Ας το πάω κάτω. Ό,τι σου λέω παιδιά, το αντίθετο σου. Και τώρα μπαίνει και το πνευματάκι. Oh,
Αλήφας, Παραγκάνιος, δώσε! Δώσε κάπνα στον κόσμο! Δώσε κάπνα! Δώσε κάπνα! Καλώς! Πάμε κάποιο πρότυπα κατά τον αρχηγό του Εξουδεμπριάδιο του Λελιό! Και έχει κύριο πρότυπα, είπαμε! Έχει κύριο πρότυπα και τον κύριο Μπουτάνη, θέλω! Για τον νιό σου, ρώτησε να του δώσει δουλειά όταν θα γυρίσει στο Εξουδεμπριάδιο! Καλημέρα ομάδα, τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα στο Motor Festival στο ΆΚΑ. Είμαστε εδώ στο περίπτερό μας. Σήμερα τελικά μπήκα και εγώ μέσα στην αρένα, έκανα λίγο το show μου, τη μαλακία μου και ξύσαμε κατά λάθος το συμπεράκι εδώ, χωρίς να το θέλω, απλά έβαλα νεκρό σημείο, το άφησα και αυτό έξι. Για εύχομαι. Ωπα, λοιπόν, κοίτα. Για εσάς που είμαστε τώρα λοιπόν, εδώ ο Θανασάκης ετοιμάζει το εργαλείο για να κάνουμε τα έτσι μας. Ένα 30, ο Κουδάκης, έναν οδηγό, λίγο πιο μικρό αυτό συνηθισμένο. Παύλο Σαμαράς, λοιπόν, στα 9 του χρόνια. Θέλει να δείχνει το κύριο μόνο που θα Αντρίκο, πού είσαι? Πάμε για σουζές. Σουζές. Πάμε τώρα. Σουζές. Τι να πάρω, πάρε το CPR. Πάρε το CPR, φίλε. Los
Μέρα σήμερα Motor Festival, δυνατή μέρα. Ήρθε στο τέλος της βασικά. Τελείωσε. Είμαστε εδώ πέρα μαζεμένα με τα λάνια. Θέλουμε να πούμε να ευχαριστώ όσοι επισκεφτήκαν τον περίπτερό μας, όσοι μας βοηθήσαν εδώ πέρα να στήσουμε. Το Χρήστο τον Τζούνι που μας έδωσε τέντα που μας βόλεψε βασικά μέσα στην αναμπούλα που είχαμε εδώ πέρα, γιατί αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Και όχι μόνο με την τέντα και με το μηχανάκι. Με πολλά, με τρέιλερ μας βοήθησε. Δεν μπορείς να κάνει για να μπει στην αρένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δρυφτάδες δώσανε πολύ μεγάλο ρεσιτά. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο σοου. Ήταν πιο οργανωμένο από τις άλλες φορές. Όπως είπα, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με τον αέρα, με την τέντα, με τη βροχή. Εντάξει. Συγχαρητήρια και στα παιδιά μέσα που τρέξανε και με τα μηχανάκια. Συγχαρητήρια σε όλους και στα μηχανάκια. Μπράβο, όπως συμπλήρωσε εδώ ο φίλος μου. Κατάμε όλοι έτσι ζωντανό, να μην υπάρχει ανταγωνισμός, όλοι μια ομάδα να είμαστε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Κοντισιάς, άμα ανέβει ένας, ανεβαίνουν όλοι. Αυτό, μη ρίχνετε τους άλλους μάγκες, όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι να κάνουμε τη φάση μας, όλοι αυτό, να πάμε κάτι, τουλάχιστον να είμαστε όλοι μαζί, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, μόνο αγάπη θέλουμε να εκπέμπουμε από αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, βάλαμε και λίγο κωμικό και λίγο τι έχει γίνει εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο σόου το έκανε. Δείξτε τη μασκότ, μαγαζί.
Αυτό εδώ. Που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον σκληρινοπυρηνικό φίλο μου Αντρέα Ρίγκο και κατάφερε να το γλεντήσει και αυτό. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε, όπως μπορεί να δείτε, θα υπάρχουν τα link από τα μαγαζιά εδώ πέρα, του Θανάση και του Γεωργόπουλου, Instagram, Facebook, σελίδες, όλα τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.